Δηλαδή, παίζει το ρόλο ενός πολύ μεγάλου. Ένας συγγραφέα του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ναι. Συγγραφής του 20ου αιώνα, οπότε πώς προσεγγίζει το ρόλο σου. Από τους πιο ανατρεπτικούς, από τους πιο έτσι ρηξικέλευθους. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να φέρνω λιγάκι το ρόλο στο σήμερα. Με την έννοια αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου να έχουν κάποιο αντίκρισμα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Δηλαδή, πρόκειται πέρα από έναν μεγάλο συγγραφέα, αλλά και για έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος στην ακμή του, πάνω στην πλήρη δημιουργικότητά του, του απαγορεύεται να γράψει, του απαγορεύεται να εκφραστεί και πάνω απ' όλα του απαγορεύεται να ζήσει από αυτό από το οποίο εργάζεται. Κάτι το οποίο έχει μια άμεση σχέση με το σήμερα και με την κατάσταση στην οποία ζούμε. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος αναζητάει τρόπο έκφρασης, αναζητάει τρόπο εργασίας, έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με αυτό που βιώνουμε όλοι. Γιατί εντάξει, πέρα το ότι είναι μια μορφή της ρώσικης λογοτεχνίας, δεν πάβει να είναι και ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να ζήσει. Πέραν του ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καθαρά από επαγγελματικής απόψεως, ως καλλιτέχνης. Αυτά σε γενικές γραμμές.